Έχοντας τώρα μελετήσει με επάρκεια το δεκαδικό και το διαδικό σύστημα αρρύθμισης, θα μας φανεί αρκετά εύκολο το οχταδικό σύστημα αρρύθμισης, γιατί οι τεχνικές τις οποίες θα εφαρμόσουμε είναι ίδιες με αυτές που κάναμε στο διαδικό. Οπότε πρώτα απ' όλα στο οχταδικό σύστημα αρρύθμισης θα έχουμε για τα ψηφία, έτσι για σύμβολα μάλλον θα έχουμε τα ψηφία από το 0 έως και το 7. Συνολικά 8 ψηφία είναι αυτά εδώ, γι' αυτό και είμαστε στο οχταδικό. Και εντελώς αντίστοιχα τώρα με το δεκαδικό σύστημα για το ακέραιο μέρος, το τελευταίο ψηφίο στην αναπαράσταση ενός αριθμού. Το τελευταίο ψηφίο πριν την υποδιαστολή είναι πολυπλασιασμένο με 8 στη μηδενική, το πρώτο τελευταίο με 8 στην πρώτη, με 8 στο τετράγωνο κτλ. Ενώ μετά την υποδιαστολή έχω 8 στη μείον 1, 8 στη μείον 2 κτλ. Και έτσι λοιπόν η διαδικασία είναι πλέον τετριμένη, θα έλεγα, διότι κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, πάμε να δούμε τη μία άσκηση που έχουμε, δηλαδή να μετατρέπουμε έναν αριθμό από το οκταδικό στο δεκαδικό σύστημα αρρύθμισης. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένα αριθμό που έχει μόνο ακέραιο μέρος, είναι ο αριθμός 723 του οκταδικού συστήματος αρρύθμισης. Οπότε ο αριθμός 3 θα πρέπει να υψωθεί επί τη βάση στη μηδενική, ο αριθμός 2 επί τη βάση στην πρώτη, ο αριθμός 7 επί τη βάση στο τετράγωνο. Και έτσι λοιπόν έχουμε διαδοχικά 7 επί τη βάση το 8 δηλαδή στο τετράγωνο, συν 2 επί 8 στην πρώτη, συν 3 επί 8 στη μηδενική. Αμέσως μετά όσον αφορά τις δυνάμεις του 8, το 8 στη μηδενική μας κάνει 1, το 8 στην πρώτη μας κάνει 8, το 8 στο τετράγωνο μας κάνει 64 και τώρα βέβαια από εδώ και μετά το κομπιουτεράκι αρχίζει να παίρνει υπαρκτή μορφή, έτσι. Το 8 στην τρίτη μας κάνει 64 επί 8, το κάνει στο κομπιουτεράκι και βγαίνει όσο βγαίνει, έτσι, αν σου φανεί χρήσιμο. Τώρα, αμέσως μετά κάνουμε τις πράξεις πάλι με το κομπιουτεράκι, δηλαδή εδώ πέρα δεν έχουμε και εμπειρικούς τρόπους, θα κάνουμε εκεί πέρα όπως πρέπει. Το 7 επί 8 στο τετράγωνο μας κάνει 4,48, το 2 επί 8 στην πρώτη μας κάνει 16, το 3 επί 8 στη μηδενική μας κάνει 3, τελικό αποτέλεσμα 4,67 του δεκαδικού συστήματος αρρύθμισης. Εδώ τώρα που έχουμε και κλασματικό μέρος, πηγαίνουμε και εντοπίζουμε την υποδιαστολή, 0 αυτός εδώ ο εκθέτης, 1 αυτός εδώ ο εκθέτης και μετά προς τα δεξιά από την υποδιαστολή, μείον 1 αυτός εδώ ο εκθέτης, συνεπώς τα πράγματα είναι ακριβώς τα ίδια, με μόνη διαφορά ότι αυτό το οποίο αλλάζει είναι η βάση του αριθμού που εδώ πλέον είναι, όπως βλέπεις, οχτάρι, έτσι. Οπότε λοιπόν έχουμε 2 επί 8 εις την πρώτη, συν 3 επί 8 εις την μηδενική, συν 1 επί 8 εις την μείον 1. Και έτσι λοιπόν το αποτέλεσμα το οποίο βγαίνει είναι 2 επί 8 μας κάνει 16, 3 επί 1 μας κάνει 3, 1 επί 1 8 μας κάνει 0,125, τελικό αποτέλεσμα 19,125. Αυτά όσον αφορά τη μετατροπή του οκταδικού συστήματος σε δεκαδικό. Πάμε να κάνουμε τώρα και το... θα κάνουμε πρώτα μία αναφορά στα ψηφία και θα κάνουμε μετά και το ανάποδο. Μετράμε λίγο στο οκταδικό σύστημα αρρύθμισης και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έτσι, να κάτσεις να το κάνεις, θα το κάνω λίγο εδώ ξέχωρα γιατί θέλω να δεις κάτι. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, όχι 8, δεν υπάρχει 8, μία οκτάδα και καμία μονάδα, καταλάβες. Μετά 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, όχι 18, 2 οκτάδες και καμία μονάδα. Και συνεχίζει η χάρη μας με τον ίδιο τρόπο, μέχρι που θα φτάσουμε στο 7,0, δηλαδή 7 οκτάδες και καμία μονάδα, έτσι, και μετά 71, 72 κτλ, 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 μέχρι να φτάσω στο 77, όχι 78 βεβαίως, ούτε και 87, έτσι, αλλά 100, προσοχή, δηλαδή μία 64 τώρα, δηλαδή μία φορά το 8 επί 8, αμέσως μετά καμία οκτάδα και καμία μονάδα. Αυτή θα ήταν η εξέλιξη των αριθμών, οι οποίες χρησιμοποιούν μόνο τα ψηφία από το 0 έως το 7, δηλαδή τους αριθμούς του οκταδικού συστήματος αρρύθμισης. Και εδώ στο πινακάκι έχω βάλει μερικούς αριθμούς, αλλά πιο πολύ με ενδιαφέρει να δεις αυτό εδώ το πράγμα, έτσι, την εξέλιξη δηλαδή της αύξησης. Αντίστοιχα τώρα λοιπόν με το δεκαδικό σύστημα αρρύθμισης, 8 στη μηδενική μας κάνει μονάδες, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, έτσι. 8 στην πρώτη 8 και 8 στο τετράγωνο μας κάνει 64. Άρα λοιπόν αυτός ο τριψήφιος αριθμός αποτελείται από καμία μονάδα, από μία οκτάδα, από μία 64. 64 και 8, 72. Αυτός ο αριθμός είναι το 72 λοιπόν του δεκαδικού συστήματος αρρύθμισης. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το οκταδικό σύστημα. Πάμε τώρα να κάνουμε το ανάποδο που λέγαμε, να μετατρέψουμε δηλαδή από το δεκαδικό στο οκταδικό. Αλλά τώρα τη διαδικασία την έχουμε μάθει. Όταν πηγαίνω από το δεκαδικό στην πραγματικότητα σε οποιοδήποτε σύστημα αρρύθμισης, κάνουμε πάντα τα ίδια. Όσον αφορά το ακέραιο μέρος, θα πραγματοποιήσω διαδοχικές ακέραιες διαιρέσεις με το 8, μέχρι να απομείνει πηλίκο 0. Τα ψηφία τώρα του διαδικού αριθμού είναι η αντίστροφη σειρά, που τα πάμε από κάτω προς τα πάνω, ενώ για το κλασματικό μέρος
η μετατροπή θα γίνεται με πολλαπλασιασμούς. Ακέραιο μέρος διαιρέσεις, κλασματικό μέρος πολλαπλασιασμοί. Με τι, σε κάθε περίπτωση, με τη βάση. Τι κρατάω για το ακέραιο μέρος, κρατάω τα πηλίκα. Τι κρατάω για το κλασματικό μέρος, κρατάω το ακέραιο μέρος του γινωμένου. Και θα πρέπει να μας προσδιορίζεται και η ακρίβεια δεκαδικών ψηφίων. Πάμε να δούμε και το παράδειγμα. Θα μετατρέψουμε τον αριθμό 61,87 του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης σε οκταδικό και μου λέει εδώ πέρα με τρία δεκαδικά ψηφία. Συνεπώς θα μετατρέψουμε πρώτα το ακέραιο μέρος, μετά το κλασματικό μέρος και θα μαζέψουμε στο τέλος το αποτέλεσμα. Το πινακάκι είναι το ίδιο. Παίρνω τον αριθμό και τον διαιρώ με τη βάση. Εντάξει, πώς κάναμε αριθμός δια 2, τώρα αριθμός δια 8. Εντάξει. Και τώρα εδώ πέρα θα είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί με τις διαιρέσεις, δηλαδή εδώ η διαίρεση θα μας φανεί χρήσιμη. Οπότε λοιπόν 61 δια 8 μας κάνει 7, 7 ή 8 56 και το υπόλοιπο της διαίρεσης που αφήνει είναι το 5. Ομοίως αμέσως μετά θα πρέπει να ξαναδιαιρέσω το 7 με το 8. Το πηλίκο της διαίρεσης είναι 0 και μου αφήνει υπόλοιπο 7. Οπότε τώρα ποιος είναι ο αριθμός, τον μαζεύω με αυτόν εδώ τον τρόπο και είναι το 75. Θα συζητήσουμε και κάτι πατεντούλες όσον αφορά το να κάνουμε τις πράξεις πιο γρήγορα, αν και στα μέτρα τουλάχιστον της πλη 10 κάτι τέτοιο δεν απαιτείται. Εντάξει, δηλαδή μπορείς να πας έτσι κανονικά, ορθόδοξα κτλ. Θα κάνω μόνο μια μικρή αναφορά στο κομπιουτεράκι. Εντάξει, θα κάνω μια μικρή αναφορά στο κομπιουτεράκι που ίσως να σε εξυπηρετήσει. 61, αν κάνω δια 8 στο κομπιουτεράκι, θα μου βγάλει ένα δεκαδικό αριθμό, ο οποίος θα είναι 7, κάτι. Έτσι, δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι, δεν το κάνω αυτή τη στιγμή. Είναι 7,35. Αυτό τώρα που μένει είναι το 7, το οποίο θέλω να δεις ότι αποτυπώνω στη διαίρεση. Και ύστερα, αυτό το δεκαδικό μέρος πρέπει να εκφράσει το υπόλοιπο. Πώς μπορείς μετά να βρεις το υπόλοιπο? Πολύ απλά, με πολλαπλασιασμό είναι πιο εύκολο. Δηλαδή, κάνεις 7 επί 8, 56. Πόσο θέλω ακόμα για να πάω στο 61? Και η απάντηση είναι 5. Εντάξει, οπότε λοιπόν μπορείς να βγάζεις τα υπόλοιπα και έτσι. Αυτό θα το συναντήσουμε ακόμα πιο έντονα στο 16αδικό σύστημα που θα κάνουμε μετά. Έκανα απλά μια αναφορά. Πάμε τώρα να κάνουμε και το κλασματικό μέρος με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Παίρνω το κλασματικό μέρος και το πολλαπλασιάζω διαδοχικά με το 8. 0,87 λοιπόν το αριθμό επί 8, το αποτέλεσμα βγαίνει 6,96. Κρατάω το ακέραιο μέρος και το γράφω έτσι ξέχωρα στη στήλη. Ενώ το δεκαδικό μέρος, το 0,96, το πάω από κάτω για να το ξαναπολαπλασιάσω με το 8. 0,96 επί 8 μας κάνει 7,68. Με το κουμπιτεράκι γίνονται αυτές τις πράξεις, έτσι. Οπότε λοιπόν έχω 7 το ακέραιο μέρος, το οποίο το πετάμε στο ακέραιο μέρος, ενώ το 0,68 θα το πάρουμε και θα το πάμε από κάτω. 0,68 επί 8, 5,44 μας βλέπει το κουμπιτεράκι. Επιλέγω το ακέραιο μέρος και το πετάω στη στήλη. Και το 0,44 θα το πήγαινα από κάτω αν ήθελα παραπάνω δεκαδικά ψηφία, αλλά εδώ θέλω 3 δεκαδικά ψηφία. Οπότε η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Αυτό μου κάνει 0,675 του οκταδικού συστήματος αρίθμησης. Άρα λοιπόν, σύνοψη, το 61 το κάναμε δεκαδικό, το κάναμε συγγνώμη οκταδικό και μας βγήκε 75. Και το 0,87 το κάναμε οκταδικό και μας βγήκε 0,675. Ξέχωρα λοιπόν οι δύο μετατροπές γράφονται, το 61 εδώ, το 0,87 εδώ, και έχουμε τελικά τη μετατροπή του δεκαδικού αριθμού μας στο οκταδικό σύστημα αρίθμησης. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την μετατροπή του δεκαδικού σε οκταδικό. Είδες ότι είναι αρκετά εύκολη, έχοντας δουλέψει καλά τη διαδικασία από το δεκαδικό στο διαδικό. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο να κάνουμε τις ασκήσεις.